Γεια σας κυρίες και κύριοι, στο κομμάτι αυτό θα μιλήσουμε για τις λίστες στο LaTeX, πώς δηλαδή εισάγουμε και τοποθετούμε λίστες κειμένου ή άλλων αντικειμένων, όχι μόνο κειμένου, μέσα σε ένα έγγραφο του LaTeX. Οι λίστες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτσι συχνές, τις βλέπουμε νομίζω σε όλα τα έγγραφα. Μπορεί να είναι είτε λίστες με κουκίδες, είτε λίστες με κάποια αρρύθμιση, αλλά αυτό που έχει σημασία να δούμε εδώ είναι λίγο τη λογική. Από εκεί και μετά, πέρα από τα απλά πράγματα που εγώ θα σας πω σε αυτό το σύντομο βίντεο, υπάρχει μια έτσι πάρα πολύ μεγάλη επέκταση της χρήσης των λιστών σε πολλές και διαφορετικές εφαρμογές. Τα πράγματα που θα πούμε σήμερα εδώ σε αυτό το βίντεο, σας το ξαναλέω, είναι εισαγωγικά και απλά, αλλά νομίζω ότι αν καταλάβετε λίγο έτσι τις βασικές αυτές έννοιες, από εκεί και μετά είναι πολύ εύκολο να κάνετε ακόμα και πιο έτσι, πολύπλοκες λίστες ή πιο σύνθετα πράγματα. Ένα μικρό παράδειγμα φαίνεται εδώ, σε αυτό εδώ το έγγραφο PDF, θα το δούμε λίγο τώρα πώς το έχουμε κάνει, όπου απλά έχω γράψει τρεις πόλεις της Ευρώπης, την Αθήνα, τη Ρώμη και την Μαδρίτη. Λοιπόν, μία φορά με λίστες με κουκίδες, έχοντας βάλει αυτή εδώ την κουκίδα δίπλα στην Αθήνα, τη Ρώμη, την Μαδρίτη, και από κάτω, όπως βλέπετε, υπάρχει το 1, 2, 3. Αυτή είναι μία λίστα με κουκίδες, αυτή είναι μία λίστα με αρρύθμιση. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό εδώ πέρα, να πετύχουμε κάτι τέτοιο στο LaTeX. Η διαδικασία, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ απλή. Εδώ είναι το αντίστοιχο έγγραφο, το μεγαλώσουμε λίγο ακόμα να φαίνεται ακόμα καλύτερα. Και πάλι δεν θα επιμείνω σε αυτά εδώ τα αρχικά σχετικά με τις γλώσσες, τους τίτλους κτλ. Μονάχα ίσως χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή έτσι, παρένθεση τι είναι τούτο εδώ, όπως βλέπετε. Υπάρχει δηλαδή η λέξη LaTeX με κεφαλαία τα σύμφωνα και πεζά τα φωνήεντα. Το αποτέλεσμα νομίζω το βλέπετε και εδώ πως είναι. Δεν τυπώνεται ακριβώς σαν μια λέξη με αγγλικούς χαρακτήρες και βλέπετε ότι ακόμα που έχουμε γράψει με μικρά γράμματα το A και το E, αυτά τυπώνονται με μεγάλα. Είναι σύμβολο, κυρίες και κύριοι. Αυτή εδώ η εντολή, να έχετε υπόψη σας ότι στο LaTeX υπάρχουν πάρα πολλές εντολές που τυπώνουν σύμβολα και όχι απλές λέξεις. Η λίστα των συμβόλων που είναι διαθέσιμες είναι πρακτικά πάρα πολύ μεγάλη, πρακτικά τελείωτη. Εντάξει. Μία απλή που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αν θέλουμε να γράψουμε τη λέξη LaTeX σαν λόγο, σαν δηλαδή συμβολισμό και όχι απλά σαν μια λατινική ή αγγλική λέξη, μπορούμε να τη γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αργότερα θα δούμε πάρα πολλά τέτοια σύμβολα, αλλά πάμε λίγο τώρα στις λίστες, κυρίες και κύριοι. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι το παράδειγμα της λίστας με τις κουκίδες και η εντολή που πρέπει να προσέξετε είναι αυτή εδώ πέρα, το Begin Itemize, το οποίο προφανώς τελειώνει με το End Itemize. Κάθε φορά που βάζουμε ένα Begin δηλαδή, θυμηθείτε ότι υποχρεωτικά θα πρέπει μετά να τοποθετήσουμε το End στο ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο περιβάλλον. Μέσα, ανάμεσα σε αυτό το Begin και το End, όπως βλέπετε, υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία ξεκινάνε με την εντολή Item. Αυτή είναι εδώ. Item για την Αθήνα, για τη Ρώμη, για τη Μαδρίτη και ούτω καθεξής. Αυτή εδώ η εντολή, μέσα δηλαδή στο περιβάλλον του Itemize, μας λέει ότι κάθε τι που ακολουθεί το πρώτο item θα τοποθετηθεί στην πρώτη κουκίδα, αυτό που ακολουθεί το δεύτερο item στη δεύτερη κουκίδα και ούτω καθεξής. Εδώ έχω γράψει εγώ μόνο μία λέξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί, εσείς είναι υποχρεωτικό να περιορίσετε αυτή τη λίστα μόνο σε μία λέξη. Προφανώς, κυρίες και κύριοι, αυτό μπορεί να πάει σε πολύ μεγαλύτερες παραγράφους, κείμενο και ούτω καθεξής. Ξαναδείχνουμε λίγο εδώ το αποτέλεσμα. Εδώ με τις κουκίδες είναι η Αθήνα, η Ρώμη και η Μαδρίτη. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Συγγνώμη. Ένα από τα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε το σύμβολο αυτής της κουκίδας. Και πάλι σας λέω ότι πρακτικά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες ατελείωτη λίστα με σύμβολα. Θα μείνουμε όμως εδώ εμείς ένα απλό παράδειγμα χρησιμοποιώντας είτε την παύλα είτε το αστεράκι. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να αλλάξει το σύμβολο της κουκίδας εάν μέσα σε αγγείλες τοποθετήσει ένα δικό του σύμβολο. Το αστεράκι που εγώ εδώ έχω τοποθετήσει θα μας δώσει σαν αποτέλεσμα, αντί για την τυπική κουκίδα, ένα αστεράκι.
Σας λέω ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το κάνουμε με οποιοδήποτε σύμβολο θέλουμε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ κανείς, να βάλει κανείς μια διπλή παύλα. Σας θυμίζω ότι αυτή η διπλή παύλα εμφανίζεται σαν κανονική στο PDF και όχι σαν το σύντομο σύμβολο του μείον, μια πιο μικρή έτσι σε πλάτος. Αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε κανείς να βάλει εδώ κάτι άλλο, αστεράκι, ας βάλουμε και από κάτω αστεράκι, ή να τα ομογενοποιήσει όλα στο ίδιο, δηλαδή να μην φαίνονται αλλού παύλες, αλλού αστεράκια κτλ, αλλά να είναι όλα τα ίδια. Για παράδειγμα, θα κάνουμε και εδώ αστεράκι. Κάτι τέτοιο είναι πολύ εύκολο να γίνει σε μικρές λίστες, όπως είναι αυτή εδώ, που έχουμε μόνο 2 ή 3 αντικείμενα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, κουραστικό να γίνει σε μεγαλύτερο μεγέθους λίστες, όπου πιθανά να έχουμε 5, 10, 20 στοιχεία της λίστας, 20 items για παράδειγμα. Γι' αυτό είναι εδώ το σκοπό, για να βάλουμε, να ορίσουμε δηλαδή μια λίστα με το δικό μας σύμβολο και όχι με την τυπική κουκίδα, είναι προτιμότερο να εκτελέσουμε μια εντολή που τώρα βλέπετε εδώ πάνω να είναι σχολιασμένη, την ανανέωση δηλαδή της εντολής, η οποία βγαίνει με το Renew Command. Η εντολή η οποία μας λέει ποιο σύμβολο θα μπει στην λίστα είναι η Label Item I, αυτή εδώ. Ανάλογα με το τι σύμβολο θα βάλουμε μέσα σε αυτά τα άγκιστρα, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξει ο συμβολισμός της λίστας με τις κουκίδες. Για παράδειγμα, αν θα το εκτελέσουμε τώρα αυτό εδώ και δούμε λίγο το PDF, θα δείτε ότι έχουμε παντού το αστεράκι. Αν αυτό εδώ το αλλάξουμε και βάλουμε για παράδειγμα την παύλα, προφανώς θα δείτε ότι το αποτέλεσμα είναι τι, να έχουμε μια λίστα με παύλες και οτιδήποτε άλλο σύμβολο μπορούμε να, θέλουμε να βάλουμε θα τοποθετηθεί με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αν δηλαδή βάλουμε κάτι εδώ, θα αλλάξει μόνο σε αυτό το στοιχείο της λίστας, αλλιώς πρέπει να τα βάλουμε σε όλα τα στοιχεία της λίστας για να αλλάξουν. Διαφορετικά, εάν εκτελέσουμε την εντολή Renew Command Label Item I και δώσουμε ένα συμβολισμό, τότε αυτός ο συμβολισμός, ας το γυρίσουμε πίσω στο αστεράκι, θα εφαρμοστεί καθολικά σε όλα τα στοιχεία αυτής της λίστας μέχρι να τελειώσει το itemize. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που αυτό χρειάζεται να το κάνετε, δηλαδή είναι καλό να το κάνετε, να τροποποιήσετε κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα στοιχεία μιας λίστας με κουκίδες. Από την άλλη μεριά, μην το παρακάνετε. Αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, δηλαδή μην αλλάζετε τίποτα, αφήνουμε ξανά σχολιασμένη αυτήν εδώ την εντολή, η οποία έχει μπει μονάχα για λόγους επίδειξης και μπορείτε πολύ απλά να έχετε μια λίστα με κουκίδες με αυτόν εδώ τον τρόπο. Πάμε λίγο παρακάτω τώρα για να δείξουμε λίγο την λίστα με την αρρύθμιση, πώς μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι τέτοιο, να έχουμε Αθήνα, Ρώμη, Μαδρίτη και ούτω καθεξής με μια αυτόματη αρρύθμιση 1, 2, 3 κτλ. Ας κάνουμε λίγο εδώ αυτό εδώ. Με την ευκαιρία να σας πω λίγο το εξής. Όπως βλέπετε, επεξεργαστές κειμένων όπως είναι το Kyle ή άλλοι αντίστοιχοι, όταν ξεκινάτε ένα περιβάλλον με το Begin, εδώ είναι το Enumerate, το Itemize κτλ, θα δείτε λίγο αυτό εδώ το βελάκι προς τα κάτω σαν αναπτυσσόμενη λίστα. Όπως βλέπετε, αυτό που κάνει είναι να αναπτύξει και να συμπτύξει το περιεχόμενο, έτσι ώστε όταν έχουμε ένα μεγάλο κείμενο, εύκολα να αποκρύβουμε τα στοιχεία του που δεν μας ενδιαφέρουν. Μένει μονάχα το begin, δηλαδή η πρώτη γραμμή, για να μας θυμίζει ότι από εδώ και κάτω, ενώ δεν φαίνεται το περιεχόμενο όπως βλέπετε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Απλά έχει αποκρυφτεί για να γίνει πιο μικρό το έγγραφο. Ας κάνουμε λίγο εδώ, ας εμφανίσουμε λίγο τους αριθμούς γραμμών για να το καταλάβετε καλύτερα. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση βλέπετε ότι ξεκινάμε 19, 20, 21, 22, 23 κτλ. Δηλαδή έχουμε από το 19 μέχρι το 23 ένα περιβάλλον λίστας. Αν το αποκρύψουμε, η από κάτω γραμμή από το 19 βλέπετε ότι δεν είναι το 20, αλλά είναι το 24. Δεν ξαφανίζονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι ότι σταματάνε να υπάρχουν, απλά δεν εμφανίζονται, μόνο και μόνο για να μας βοηθάνε στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και παρατηρούμε ένα τέτοιο έγγραφο. Τώρα που έχουμε αναπτύξει το enumerate, νομίζω ότι μπορείτε πολύ απλά να παρατηρήσετε, στο βάλουμε και το 2 μαζί, ότι η μόνη διαφορά είναι εδώ μέσα. Ότι έχουμε αλλάξει δηλαδή το περιβάλλον από itemize σε enumerate, το itemize μας κάνει μια λίστα με κουκίδες, το enumerate μας κάνει μια λίστα με αρρύθμιση. Αυτή η αρρύθμιση, κυρίες και κύριοι,
συγγνώμη, όπως παρατηρείτε, είναι αυτόματη και έχει 1, 2, 3 κτλ. Αν την αλλάξετε, αν δηλαδή αλλάξετε αυτή τη σειρά, για παράδειγμα, αν προσθέσουμε ακόμα μια πόλη, ας βάλουμε εδώ item, και ας βάλουμε για παράδειγμα το Παρίσι, μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Λοιπόν, τώρα όπως καταλαβαίνετε η Μαδρίτη που προηγουμένως ήταν 3 θα γίνει 4, δεν θα ξαναμείνει στο 3 και δεν είναι δικιά μας δουλειά να γράφουμε αυτό το 3, είναι η δουλειά του LaTeX να τοποθετεί σωστά αυτά τα νούμερα σε μια τέτοια διαδικασία. Από την άλλη μεριά, εάν διαγράψουμε τη Ρώμη, πάλι όλα θα φύγουν προς τα πάνω, δηλαδή θα πάει η Αθήνα, θα μείνει η Αθήνα, συγγνώμη, στο νούμερο 1, θα πάει τώρα το Παρίσι στο 2 και η Μαδρίτη στο 3 και το καθεξής. Ένα ακόμα στοιχείο που θέλω να σας πω, και ας αλλάξουμε λίγο εδώ πάλι το Παρίσι στη Ρώμη, να μείνουμε στην αρχική μας λίστα, είναι αυτή εδώ η ποσότητα, το item separation, και ας σχολιάσουμε λίγο τον απαριθμητή, θα σας πω σε λίγο τι σημαίνει αυτό εδώ. Προς το παρόν μείνετε λίγο σε αυτήν εδώ την εντολή. Το item separation, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε αριθμημένες λίστες, είτε σε λίστες με κουκίδες ή γενικά σε όλες τις λίστες, δηλώνει το πόσο μέγεθος χώρο, πόσο χώρο θέλουμε να αφήσουμε, πόσο κενό χώρο θέλουμε να αφήσουμε ανάμεσα σε δύο διαδοχικά στοιχεία της λίστας. Αν δούμε δηλαδή αυτήν εδώ την ποσότητα, θα την μεγαλώσουμε και θα τη μικρύνουμε λίγο για να την καταλάβετε λίγο καλύτερα. Το 3, όπως καταλαβαίνετε, είναι και η προεπιλογή, ήταν όσο ήταν και πριν. Αν αυτό για παράδειγμα το κάνουμε 9, δηλαδή αρκετά μεγαλύτερο, τότε θα πάρουμε μία λίστα τα στοιχεία της οποίας έχουν αρκετά μεγαλύτερη απόσταση το ένα από το άλλο, δηλαδή ο κενός λευκός χώρος, αν θέλετε, ανάμεσά τους είναι αρκετά μεγαλύτερος. Και μπορείτε βέβαια αυτό να το μηδενίσετε, αν θέλετε να πυκνώσετε κατά κάποιο τρόπο τη λίστα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε πολλούς οι λίστες του LaTeX φαίνονται έτσι κάπως αραιές, δηλαδή ότι είναι μακριά το ένα στοιχείο από το άλλο. Εδώ όπως βλέπετε είναι λίγο πιο κοντά. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα ακόμα πραγματάκι να πούμε εδώ, τον απαριθμητή. Η εντολή enum set counter, όπως τη βλέπετε εδώ, αλλάζει το αρχικό στοιχείο της λίστας. Για παράδειγμα, το 4 που έχω βάλει εγώ εδώ σημαίνει το εξής, ότι δεν θα αρχίσουμε από το 1, αλλά θα αρχίσουμε να μετράμε από το 4. Όπως βλέπετε, τώρα πια έχουμε πάει στο 5, στο 6, στο 7 και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, ενώ όπως καταλαβαίνετε ότι η προεπιλογή είναι το 0, οπότε παίρνουμε μετά 1, 2, 3 και ούτω καθεξής. Αν το βάλουμε εδώ πέρα 4, θα ξεκινήσουμε από το 4, και, μάλλον μετά από το 4, αμέσως μετά από το 4 και θα πάρουμε 5, 6 κτλ. Και αυτή εδώ η αλλαγή είναι σπάνιο να τη χρειαστείτε, μερικές φορές όμως χρειάζεται. Συνήθως χρειάζεται εκεί, ξέρετε, που έχουμε μια μεγάλη λίστα, γράφουμε τα στοιχεία 1, 2, 3, 4 κτλ, παρεμβάλλεται κάποιο κείμενο και μετά πρέπει να ξανασυνεχίσουμε την προηγούμενη λίστα και να πάμε στο 5, 6, 7 και το καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση αυτή η εντολή θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλιώς δεν έχουμε κανένα λόγο να την τοποθετούμε, δηλαδή αυθαίρετα να βάζουμε μια λίστα που ξεκινάει από έναν αυθαίρετο αριθμό χωρίς να ξεκινάει από το 1 και ούτω καθεξής. Αν όμως τη χρειαστείτε, κυρίες και κύριοι, αν χρειαστείτε κάτι τέτοιο, να τροποποιήσετε δηλαδή το νούμερο με το οποίο ξεκινάει, τον αριθμό με τον οποίο ξεκινάει μια αριθμημένη λίστα, μπορείτε να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και πάλι εδώ θα ξανασχολιάσω λίγο αυτές τις δύο εντολές για να γυρίσουμε λίγο στην προεπιλογή, να πάρουμε δηλαδή τα στοιχεία που είχαμε αρχικά, Αθήνα, Ρώμη, Μαδρίτη, είτε με κουκίδες είτε με αρρύθμιση. Για να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα τελευταίο παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται στην ένθεση των λιστών. Όταν θέλουμε δηλαδή να έχουμε μία λίστα μέσα σε μία άλλη λίστα. Κάτι τέτοιο δεν είναι και πολύ απίθανο να συμβεί. Μάλιστα μπορώ να πω ότι σε τεχνικού τύπου έγγραφα είναι αρκετά συχνό, σε τέτοιες, ας το πούμε έτσι, εργασίες σαν και αυτές που κάνουμε στο μάθημα. Δεν είναι πολύ σπάνιο να συναντήσουμε κάτι τέτοιο. Το παράδειγμα που εδώ σας δίνω επίσης είναι πάρα πολύ έτσι απλό και νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχει μια λίστα που χωρίζει την Ευρώπη στο βορρά και στο νότο και έχει κάποιες σημαντικές πόλεις, ή τέλος πάντων κάποιες πόλεις, να μην βγάλουμε κάποιες άλλες που τις θεωρούμε αυθαίρετα μη σημαντικές, είτε στη Νότια Ευρώπη είτε στη Βόρεια Ευρώπη.
Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, όπως το βλέπετε εδώ, χρειαζόμαστε να καλέσουμε το περιβάλλον της λίστας, είτε με το enumerate, όπως είναι εδώ το συγκεκριμένο παράδειγμα, είτε με το itemize, τις κουκίδες δηλαδή, δύο φορές. Κοιτάξτε λίγο. Στη μία φορά το item είναι η Νότια Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη. Κάτω όμως από αυτό το item θα πρέπει να ξεκινήσει ένα άλλο enumerate, έτσι ώστε να μπουν οι πόλεις. Και παρατηρήστε επίσης ότι ενώ εδώ έχουμε αριθμούς, εδώ έχουμε γράμματα, α, β, γ κτλ. Να σας πω εδώ ότι γενικά υπάρχει τρόπος, θα το δούμε αυτό σε άλλες περιπτώσεις, να αλλάξει κανείς τα στοιχεία αυτή της αρρύθμισης όπως θέλει. Για παράδειγμα να βάζει την λατινική αρρύθμιση, το I κεφαλαίο κτλ. Ή να χρησιμοποιεί εδώ για παράδειγμα κεφαλαία γράμματα, ή να βγάλει τον τόνο, ή να έχει και εδώ αριθμούς αν αυτό το θέλει, ή να έχει για παράδειγμα εδώ να γράφει 1-1 και ούτω καθεξής. Αν γυρίσουμε τώρα λίγο στο LaTeX, κυρίες και κύριοι, για να δούμε λίγο και αυτό το παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο τι σας έλεγα. Υπάρχει, όπως βλέπετε, ένα περιβάλλον αρρύθμισης εδώ στο enumerate που τελειώνει εδώ. Παρατηρήστε ότι αυτό εδώ, όπως το βλέπετε, παίρνει όλες τις γραμμές αυτές εδώ, εντάξει. Ή αν θέλετε, αν κρύψουμε αυτό εδώ, τα ενδιάμεσα δηλαδή, μπορούμε να έχουμε, και αγνοήστε αυτή τη γραμμή που λέει begin enumerate και εδώ και εδώ, έχουμε ένα begin enumerate εδώ που τελειώνει εδώ και έχει item την Νότια και Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή αυτά εδώ τα στοιχεία, Νότια Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη. Μέσα τώρα εδώ στο κάθε ένα item μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα καινούριο begin enumerate, end enumerate με τα δικά του item, έτσι ώστε να εμφανιστεί αυτή η ένθετη λίστα. Προσέξτε μονάχα να τελειώνετε σωστά το begin και το end, και αυτός είναι ο λόγος, κυρίες και κύριοι, που εγώ ακολουθώ αυτή την, αν θέλετε, στίχηση, παρόλο που δεν είναι απαραίτητη, δηλαδή να βάζουμε αυτό εδώ για παράδειγμα πιο δεξιά από αυτό εδώ, να φαίνεται ότι το ένα είναι μέσα στο άλλο. Παρόλο που βέβαια εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με γλώσσα προγραμματισμού, νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε πει στο μάθημα ότι ενώ ο υπολογιστής και ο μεταγλωτιστής δεν έχουν ανάγκη από αυτή την, από αυτόν τον κενό χώρο, να τα πηγαίνουμε δηλαδή πιο δεξιά ή πιο αριστερά κτλ. Κτλ. Το ανθρώπινο μάτι και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να καταλάβουν το τι συμβαίνει αν ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτόν εδώ το λόγο, κυρίες και κύριοι, προσπαθήστε να το ακολουθείτε. Γράφετε δηλαδή ένα ένθετο περιβάλλον δεξιότερα από το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Αν εκτελέσουμε λίγο αυτήν εδώ την εντολή, και πάλι θα δείτε ότι έχουμε πετύχει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Σε όλη αυτή την διαδικασία, κυρίες και κύριοι, όπως έχετε δει, έχω απλώς χρησιμοποιήσει έτοιμο το LaTeX. Το έχω ήδη δηλαδή γράψει, αλλά θέλω να σας πω κλείνοντας το εξής απλό. Καθώς γράφει κανείς ένα κείμενο, ας πάμε λίγο εδώ στο τέλος και θέλει να δηλώσει, να ξεκινήσει μόνος του να γράφει μια λίστα. Άλλο ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι εδώ θέλουμε μια λίστα με αρρύθμιση για κάποιο λόγο. Ένας τρόπος που μπορεί να το κάνει είναι να γράψει την εντολή begin, όπως βλέπετε εδώ, και να, αν δώσετε εδώ, συγγνώμη λίγο, begin, και μετά μόλις ανοίξει το άγκιστρο να ξεκινήσει να γράψει το enumerate. Όπως βλέπετε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας προτείνεται μια αυτόματη συμπλήρωση. Αν εδώ πιέσετε το enter θα συμπληρωθεί μόνο του. Δεν είναι ανάγκη να το κάνετε, απλά θα σας βοηθήσει να αποφύγετε και πιθανά ορθογραφικά λάθη κτλ. Εδώ για παράδειγμα ας φύγουμε λίγο από τις πόλεις και ας γράψουμε μερικές θάλασσες. Για παράδειγμα ας γράψουμε το Αιγαίο Πέλαγος και από κάτω στο item το Ιόνιο Πέλαγος. Οπα. Λοιπόν, διορθώνουμε και εδώ το P. Και είμαστε σε αυτήν εδώ την λίστα. Το Αιγαίο Πέλαγος, το Ιόνιο, το Κρητικό, το Θρακικό και το καθεξής, το Μυρτό. Λοιπόν, το Ικάριο. Και κοιτάξτε τώρα κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Προσοχή στα λάθη. Αν κατά λάθος, κατά την πληκτρολόγηση, γι' αυτό σας λέω ότι είναι καλό να ακολουθείτε την αυτόματη συμπλήρωση. Ένα μικρό λάθος να γίνει, όπως εδώ που έχουμε φάει το E,
θα μας οδηγήσει σε περιπέτειες, σε λάθη μεταγλώτησης. Γι' αυτό τα οποία πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο να πετύχουμε λίγο έτσι την καλή τους αναγνώριση. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, ακολουθήστε λίγο την αυτόματη συμπλήρωση ή κάντε το εξής απλό. Αν δεν εμπιστεύεστε τον εαυτό σας στο πληκτρολόγιο, ανεβείτε εδώ πάνω, κάτω από το μενού LaTeX θα βρείτε το μενού του περιβάλλοντος λίστας και θα καλέσετε το enumeration που σημαίνει, βλέπετε το begin enumerate, end enumerate και αυτό θα σας συμπληρώσει μόνο του το περιβάλλον σωστά μαζί με ένα item. Από εκεί και μετά μπορείτε με αντιγραφή και επικόλυση να δώσετε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο item όσα χρειάζονται και να συμπληρώσετε μονάχα μετά εσείς το κείμενο όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Είτε τα κάνετε με τον έναν τρόπο είτε τα κάνετε με τον άλλον, έχετε υπόψη σας ότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οπα, εδώ έχουμε γράψει ένα λάθος. Το διορθώσαμε. Καμιά φορά βιασύνη δεν είναι και καλός σύμβουλος. Και να έχετε υπόψη σας τώρα ότι θα παιδευτείτε λίγο, είναι λογικό στην αρχή μέχρι να τα καταφέρετε σε τέτοια απλά παραδείγματα. Από εκεί και μετά κυρίες και κύριοι σας το ξαναλέω ότι θα σας, έτσι με μια μικρή τριβή που αν αποκτήσετε με το LaTeX, όλα αυτά θα τα μπορείτε να τα κάνετε πολύ πιο εύκολα και γρήγορα και να έχετε λίγο το θάρρος να πειραματιστείτε, να ψάξετε δηλαδή, να ανακαλύψετε καινούργια πράγματα κτλ. Κλείνοντας αυτό το βίντεο κυρίες και κύριοι θα σας πω μονάχα το εξής. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες γύρω από, γύρω από το περιβάλλον λίστας στο LaTeX, το πιο απλό πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να διαβάσετε το αντίστοιχο βιβλίο στο Wikibooks, αν δεν θέλετε να πάτε κάπου αλλού. Συγγνώμη λίγο. LaTeX και μετά List. Το πρώτο που θα σας ανοίξει είναι αυτή εδώ, η διεύθυνση, το οποίο στην ουσία είναι ένα βιβλίο για το LaTeX, το οποίο διτηρεί το Ίδρυμα Wiki, αυτό που έχει και τη Wikipedia. Εδώ είναι κυρίες και κύριοι, πριν πάτε να ψάχνετε δεξιά και αριστερά για το πώς μπορείτε να κάνετε κάτι, ξεκινήστε λίγο από εδώ. Θα σας συνιστούσα για να έχετε μια καλή ιδέα του τι είναι δυνατό, πριν ξεκινήσετε από το μυαλό σου να ψάχνετε να κάνετε καινούργια πράγματα, ρίξτε μια γρήγορη ματιά σε αυτό εδώ. Εδώ για παράδειγμα είναι μια ένθεση λίστας, εδώ είναι αυτά που λέγαμε σχετικά με την... Με το line spacing, δηλαδή πόσο μπορούμε να ρυθμίσουμε τον κενό χώρο. Μπορείτε επίσης εδώ, όπως βλέπετε, να κάνετε έτσι πιο fancy, πιο έτσι ιδιότυπες λίστες με το τι εμφανίζονται στα στοιχεία του και από εκεί και μετά να χρησιμοποιήσετε μερικά έξτρα πακέτα με την εντολή, όπως έχουμε δει, το use package για να τροποποιήσετε αυτό το περιβάλλον της λίστας. Υπάρχουν ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, πάρα πολλά. Και από εκεί και μετά, με την εμπειρία σας και με την τριβή σας λίγο με το αντικείμενο, σας πληροφορώ ότι θα πετύχετε πάρα πολύ καλύτερα πράγματα και πάρα πολύ πιο έτσι σύνθετα από αυτά τα λίγα σύντομα και απλά τα οποία έχουμε δείξει εμείς εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν το μάθημά μας το σημερινό σχετικά με τις λίστες στο LaTeX. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή σας διασκέδαση με λίστες στο LaTeX.